διόρθωση των κτηματολογικών εγγραφών που αναφέρουμε, και δικηγόρος χρειάζεται και μηχανικός χρειάζεται, άρα υπάρχει ένα έξοδο τέλος πάντων για τον πολίτη, το οποίο δεν είναι αστείο, και γι' αυτό επισημαίνουμε ότι καλό είναι να δοθεί μια παράταση. Δεν δημιουργείται πρόβλημα για το κράτος να δοθεί άλλος ένας χρόνος παράταση. Πιστεύουμε ότι θα εισακουστούμε, αν δεν πάει στο 26, τουλάχιστον να δοθεί μια παράταση ακόμα εν μέσω τόσων δυσκολιών. Μα για να κάνεις κάποιες αλλαγές, νομίζω ότι επειδή είπατε εμπλέκονται πάρα πολλές υπηρεσίες, και όταν από την άλλη υπάρχουν και μπερδεμένα ιδιοκτησιακά, εκεί απαιτείται μεγαλύτερος χρόνος. Ακόμα και με τον ένα χρόνο παράταση θα καταφέρουν οι άνθρωποι να ξεμπλέξουν από αυτά τα οποία έχουν προκληθεί, αφού δεν υπάρχει άλλη πολιτική απόφαση για να τελειώνουμε με αυτές τις διορθώσεις? Δεν είναι τόσο θέμα πολλών υπηρεσιών, για να μην συγχαίουμε τη διαδικασία της κτηματογράφησης που γίνεται τώρα με τη διαδικασία του λειτουργώντος κτηματολογίου και των αλλαγών που πρέπει να γίνουν, αλλά είναι θέμα οικονομικό, ας πούμε, και θέμα χρόνου παράλληλα, όταν κάποιος έχει να παλέψει τόσα μέτωπα, τακτοποίηση αυθαιρέτων που τελειώνουν οι προθεσμίες, δασικοί χάρτες, κτηματογραφήσεις, δηλαδή είναι πολλά τα μέτωπα μέσα σε ένα καθεστώς που πολλοί κόσμος δεν έχει δουλειά, πολλοί κόσμος νοσεί, τέλος πάντων είναι μια δύσκολη περίοδος, και στο πλαίσιο αυτό ζητούμε να δοθεί και πιστεύουμε ότι θα δοθεί μια παράταση ακόμα. Έχετε νεότερο ως τεχνικό επιμελητήριο αναφορικά με τους δασικούς χάρτες, κύριε Χωραφά, και το πού βρισκόμαστε? Γιατί είμαστε ακόμα σε εκείνη την αναμονή, αλλά χωρίς να υπάρχουν άλλα νεότερα, δηλαδή με το θέμα του νομοθετήματος για να μην θυγούν ιδιοκτησίες. Ναι, επίσημα δεν έχουμε κάτι, όμως διαβάσαμε τη χθεσινή δήλωση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, του κυρίου Σκρέκα, στο συνέδριο που γίνεται στη Χερσόνησο για την ενέργεια. Και ανέφερε τον τρόπο με τον οποίο θα λυθεί αυτό το μείζον ζήτημα. Το νούμερο ένα ζήτημα είναι το ιδιοκτησιακό, και μετά έχουμε το θέμα του δασικού χαρακτήρα που είναι λίγο πιο πολύπλοκο. Ανέφερε ότι θα συσταθούν τριμελή συμβούλια επίλυσης ιδιοκτησίας, τα οποία θα κατοχυρώνουν την ιδιοκτησία στους πολίτες, αρκεί να έχουν ένα συμβόλαιο το οποίο να έχει γίνει 20 χρόνια πριν, δηλαδή μέχρι τον Ιούλιο του 2001. Εμείς το θεωρούμε μια πολύ θετική εξέλιξη και ξεκάθαρη εξέλιξη, χωρίς γραφειοκρατία και δύσκολες ερμηνείες. Ναι, αλλά για εκείνες τις περιουσίες, μισό λεπτό να πω το εξής. Για εκείνες, ξεκάθαρο μπορεί να είναι συμβόλαιο το οποίο να έχει πίσω ημερομηνία 20 χρόνων και να έχει συσταθεί αυτό το συμβόλαιο, εν πάση περιπτώσει αυτή η πράξη συμβολιογραφική ή οτιδήποτε άλλο, όπως λέγεται. Αλλά όταν ξέρουμε ότι και η αλλαγή περιουσίας από πατέρα σε γιο, κόρη κλπ, με διαφορετικό τρόπο και με το στόμα γίνεται στην Κρήτη σε πάρα πολλές περιπτώσεις, και δεν υπάρχουν συμβόλαια, εδώ τι θα γίνει? Αυτό είναι αλήθεια, και εκεί καταλαβαίνω ότι θα έχει κυρίαρχο ρόλο ο δασικός χαρακτήρας. Αν δηλαδή αποδείξει κάποιος ότι πράγματι δεν είναι δασικό το ακίνητό του, εκεί θα καταφέρει να κρατήσει και την ιδιοκτησία. Στις περιπτώσεις που θα αποδεικνύεται ότι είναι δασικό ή δάσος ή εν λόγω έκταση, τότε αυτά που καταλαβαίνω από τη δήλωση του Υπουργού είναι ότι θα χάνεται η ιδιοκτησία. Με συγχωρείτε πάρα πολύ, αλλά εδώ ανοίγει ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο και ένα πάρα πολύ μεγάλο μέτωπο, και εδώ τα πράγματα μπερδεύονται ακόμα περισσότερο. Πώς θα έρθεις να μου πεις εμένα, κύριε Χωραφά, το κάνω προσωπικό για να το καταλάβουμε όλοι μας, αν και το καταλαβαίνουμε, πώς θα έρθεις να μου πεις ότι κάτι που μου άφησε κληρονομιά εμένα ο δικός μου ο γονιός, θα πρέπει να αποδείξω ότι σαν να είμαι ελέφαντας, ότι είμαι ελέφαντας, ότι δεν είμαι ελέφαντας, τέλος πάντων, και ότι η περιουσία μου αυτή την ώρα δεν είναι δάσος? Με τι κόστος, με τι χρήμα, με τι χρόνο, όλα αυτά δηλαδή δεν το καταλαβαίνω. Θα πρέπει να πάω να υποβάλω αντιρρήσεις, και αυτές οι αντιρρήσεις θα είναι εκείνες της τάξης των 700 ευρώ που ακούμε τελευταία, γιατί πέφτουν κάτι τεράστια τέτοια ποσά? Τι θα γίνει? Προσέξτε τώρα, το να λέμε ότι είναι τεράστια ποσά, 700 ευρώ για να ασχοληθούν δύο επιστήμονες, ένας μηχανικός και ένας δασολόγος, με μια έκταση πιθανόν και μεγάλη,
Μάλλον απαξιώνουμε την επιστημονική δραστηριότητα γύρω από αυτά. Την απαξιώνουμε επειδή είναι μεγάλο το κόστος και δεν έχω να πληρώσω. Σας είπε κανένας ότι σας απαξιώνω? Όχι, επειδή είπατε ότι είναι μεγάλο το ποσό να σχολείται. Δεν είναι μεγάλο το ποσό. Ξέρετε τι είναι 700 ευρώ. Ούτε καν μισθός δεν είναι στις μέρες μας. Ναι, αλλά πρέπει να κατανοήσουμε τι γίνεται πίσω από αυτή τη διαδικασία. Ουσιαστικά πάρα πολλοί κόσμος θα λάβει δωρεάν ένα τίτλο ότι το ακίνητο του δεν είναι δασικό. Για ρωτήστε όλους αυτούς που πηγαίναν τις προηγούμενες δεκαετίες να πάρουν αυτή τη βεβαίωση τι έξοδα είχαν. Μα με συγχωρείτε, εγώ ευθύνομαι που πήγε και με ενέπλεξε αυτή την ώρα η οποιαδήποτε δασική υπηρεσία, το οποιοδήποτε υπουργείο μέσα σε αυτή τη διαδικασία και θα πρέπει να του καταβάλω τόσα χρήματα έτσι ώστε να αποδείξω το αυτονόητο. Αν δεν έχω τίτλο ιδιοκτησίας, αν είμαι από εκείνους που έτσι λειτουργήσαν εμένα οι γονείς μου, με αυτή την έννοια το λέω. Αυτές οι τριμελείς επιτροπές δεν μπορούν να λειτουργήσουν με κάποιο άλλο τρόπο βάσει των όσων λέει ο υπουργός, έτσι ώστε ο κόσμος να μην ξοδιάζεται. Να σας πω, μέχρι τώρα για δεκαετίες ο κόσμος έμπαινε σε έξοδα. Τώρα το κράτος πληρώνοντας πολύ μεγάλα ποσά ανέθεσε αυτές τις μελέτες των δασικών χαρτών να εκπονηθούν για όλο τον κόσμο. Εμείς ως Τεχνικό Επιμελητήριο έχουμε επισημάνει ότι υπάρχουν και λάθη σε αυτές τις διαδικασίες που έχουν εκπονηθεί. Έχει γίνει βέβαια τεράστια δουλειά, έχει καλυφθεί όλη η Ελλάδα, αλλά υπάρχουν και λάθη. Ο Υπουργός έχει δηλώσει ότι θα χρηματοδοτήσει συμβούλους, γιατί του επισημάναμε ότι οι υπηρεσίες δεν έχουν τη δύναμη να προβούνε στις αλλαγές αυτεπάγγελτα. Είναι υποστελεχωμένες, μάλιστα ακραία υποστελεχωμένες μπορώ να πω για κάποιες από αυτές. Είπε ότι θα χρηματοδοτήσει να γίνουν οι αλλαγές από συμβούλους. Για να γίνουν οι αλλαγές πρέπει οι πολίτες να πάνε έστω να κάνουν μία αίτηση πρόδειλου σφάλματος που δεν είναι μία ακριβή διαδικασία. Ελπίζουμε ότι όλη αυτή η διαδικασία που δεν έχει υλοποιηθεί ακόμα αλλά έχει δεσμευθεί ο Υπουργός σε συνάρτηση με αυτές τις επιτροπές που επαναλαμβάνω διαβάσαμε σε μία δήλωση χθες αυτά τα τριμελή συμβούλια, σε δήλωση δεν έχουμε δει ακριβώς το καθεστώς με το οποίο θα λειτουργήσουν, ελπίζουμε ότι θα δώσουν μία ικανοποιητική λύση στο πολύ μεγάλο πρόβλημα που υπάρχει αυτή τη στιγμή και μάλιστα κυρία Δουλγεράκη το πρόβλημα ήδη οι πολίτες το βλέπουν. Τα έγγραφα που λαμβάνουν, θέλω να πω ότι μπαίνοντας στην προανάρτηση της κτηματογράφησης του νομού Ηρακλείου και του νομού Λαστείου, ήδη βλέπει ο πολίτης ότι χάνει κομμάτι της έκτασής του. Αυτό είναι αλήθεια, φαίνεται. Όσοι έχουν δει και έχουν ελέγξει ακριβώς τους προσωρινούς χάρτες, υπάρχουν αυτές οι παρατηρήσεις ούτως ή άλλως, αλλά υπάρχουν και περιοχές όπου δεν μπήκαν σε αυτή μέσα τη διαδικασία, δηλαδή της κτηματογράφησης, και χρειάζεται οι άνθρωποι να προχωρήσουν και να πάνε λίγο παρακάτω. Τώρα τι να σας πω. Εγώ διαφωνώ σε ό,τι είχε να κάνει με το κόστος. Δημόσια σας το είπα. Εσείς μου απαντήσατε, αλλά ο καθένας από εμάς έχει το θάρρος της γνώμης του και είναι δημόσιας ο λόγος μας και αυτό σημαίνει η έννοια της δημοκρατίας, να μπορούμε να εκφραζόμαστε. Τώρα τι να πω, ας γίνουν τα πράγματα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Κύριε Χωραφά, να είστε καλά, σας ευχαριστώ. Πάντα στη διάθεσή σας.